Δηλαδή η Αλεξάνδρα Λοβασά, η Μαρία Τσορακλίδου, η Μάνη Βασιλιάδου και εγώ, η Δήμητρα η Μακρή, αισθανόμαστε πολύ μεγάλη χαρά, τιμή, συγκίνηση, πολλά πράγματα, πολλά συναισθήματα, γιατί έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό και την ίδια στιγμή φέρνει τον κόσμο στην Ελλάδα. Είναι ο Μάριος Σοφραγκούλης, τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με έχετε δώσει αυτή την παρέα. Χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια και έτσι μου δίνετε και εμένα το θάρρος της στιγμής. Μεγάλη μας τιμή να είστε μαζί μας. Την καλή μουσική, το πάθος μας για τη ζωή και την αγάπη μας ο ένας προς τον άλλο. Όλα αυτά ακριβώς. Όλα. Λοιπόν, μικρό νησάκι καρδιά. Γιατί επιλέξατε αυτό τον τίτλο για τη φετινή σας συναυλία? Μικρό νησάκι καρδιά είναι ένας μικρός στίχος από ένα τραγούδι του Παρασκευά Καρασούλου, που είναι στην ουσία ένας νέος δίσκος που ετοιμάζουμε με τον Παρασκευά Καρασούλο, ο οποίος υπογράφει όλο το στοιχουργικό μέρος της δουλειάς αυτής. Και μου άρεσε και πάρα πολύ η ιδέα μικρό νησάκι καρδιά, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι είμαστε σαν μικρά νησιά που μας περιτριγυρίζει μια θάλασσα. Μια θάλασσα πολλές φορές δύσκολη, μια θάλασσα κοινωνικά ή πολιτικά δύσκολη, όπως οι μέρες που διανύουμε αυτόν τον καιρό. Αλλά έχει και την ευχάριστη πλευρά. Έχει την απεραντοσύνη της θάλασσας, το βαθύ μπλε, τον ήλιο, την ενέργεια αυτή που έχει η χώρα μας. Και αυτό που αισθάνομαι ότι παίρνω κάθε χρόνο στην επαφή μου με τον κόσμο όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα να κάνω κάποιες συναυλίες. Ελλάδα δηλαδή που ανοίγει, μια θάλασσα μάλλον που ανοίγει δυνατότητες να ψάξεις, να ερευνήσεις, να φύγεις, κάπως έτσι. Μια Ελλάδα που μπορεί να δώσει δυνατότητα και στην ίδια την Ελλάδα, το λέω γιατί εμείς καμιά φορά είμαστε τόσο στενοχωρημένοι με όλο αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό, που ίσως παραλείπουμε τα πολύ καλά που συμβαίνουν παράλληλα την ίδια στιγμή. Δηλαδή τα νέα παιδιά που προσπαθούν, κάνουν τον αγώνα τους, όλος ο κόσμος που θέλει να δει ένα καλύτερο μέλλον, και αυτό θα έλεγα, ότι εγώ αυτό που βλέπω είναι το θετικό στοιχείο της εποχής μας, δηλαδή ότι μέσα από μια δύσκολη κατάσταση ξαναγεννιέται η ελπίδα, η αγάπη, η δημιουργία, η ανάγκη έκφρασης. Και τώρα περισσότερο από ποτέ, τουλάχιστον στο χώρο της μουσικής και στο χώρο του θεάτρου, βλέπω ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες και ακόμα πιο ψηλό το επίπεδο της δουλειάς, το αποτελέσματος. Η συναυλία σας αυτή θα παιχτεί και στο Αρχαίο Θέατρο 2, έτσι. Θα γίνει την Τετάρτη. Και όπως βλέπετε, θα έχω μια φανταστική μέρα αύριο και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το 2 είναι για μένα, το Αρχαίο Θέατρο 2 είναι για μένα ίσως από τα πιο σημαντικά θέατρα που έχω παίξει ποτέ στην καριέρα μου, γιατί με γεμίζει ενέργεια. Παίξαμε τόσες πολλές και καλές και δυνατές παραστάσεις, και θεατρικές αλλά και μουσικές, από τις Βάκχες, τους Όρνηθες, συναυλίες με την Έλλη Πασπαλά πριν από 2-3 χρόνια, που ήταν και η τελευταία φορά που βρεθήκαμε στο Αρχαίο Θέατρο, και είναι πάντα μια σημαντική συναυλία που μου δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια και αγάπη.
και ο χώρος. Και ο χώρος. Ο χώρος εκείνος όλος. Αυτό, έτσι. Αυτό. Είναι και, άγριος χώρος, αλλά και πολύ καλά μελετημένος. Γιατί είδα ότι τόσα χρόνια, όσα χρόνια υπάρχει ο χώρος, ότι είναι πολύ άνετος και στην πρόσβασή του και στο να καθίσει ο κόσμος και να περάσει μαγικά, μαγικές στιγμές. Αλλά και να σταθεί αυτή την τρομακτική ενέργεια των θεών, θα έλεγα. Όλυμπος παρέα. Το Όλυμπος παρέα, ακριβώς απέναντι, και έτσι μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Εκτός όμως από το Δίον, σκάλα του Μιλάνου, Broadway, West End, πόσος δρόμος, ποια ήταν η διαδρομή, πόσος ήταν δύσκολος αυτός ο δρόμος για αυτή τη διεθνή καριέρα? Δύσκολος, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ο κόσμος ή το κοινό βλέπει το αποτέλεσμα, σε βλέπει να έχεις πετύχει, να έχεις παίξει, ας πούμε, ένα επιτυχικό ρόλο σε ένα από τα μεγάλα θέατρα, αλλά δεν συνειδητοποιούν τι δουλειά θέλει από πίσω. Και αυτές είναι οι τρεις μαγικές λέξεις, μου το είχε πει ο Πλάσιντο Ντομίνγκο πριν από χρόνια, λόγω πώς πετυχαίνετε, πώς πετύχατε, τι κάνατε. Μου λέει, θα σου πω λέει, τρεις μαγικές λέξεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Άρα η συνταγή της επιτυχίας είναι μία. Είναι μία. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Τύχη καθόλου, δεν το θεωρείτε ως... Και η τύχη, αλλά αν μου δώσουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο West End, έτυχα να είμαι στη στιγμή, πρέπει να είμαι και έτοιμος τεχνικά, σαν ηθοποιός, σαν να έχω κάνει την απαραίτητη εκπαίδευση για να μπορέσω να παίξω στο West End. Άρα δηλαδή, κρατάμε το δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και η τύχη παίζει ρόλο, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις την πρόκληση. Να σας πω κιόλας ότι ο Cameron Mackintosh, που ήταν ο μεγάλος παραγωγός, Vita, Cats, Le Miserables, Phantom of the Opera, το Φάντασμα της Όπερας, όλες αυτές τις μεγάλες παραστάσεις, όταν έκανα την ακρόαση, μου είπε από πού είσαι, είπα ότι είμαι από την Ελλάδα, χάρηκε πάρα πολύ. Υπήρχε στην προφορά μου μια πολύ μικρή προφορά ελληνική, δηλαδή υπήρχαν 2-3 λέξεις, και μάλιστα ο πρώτος ρόλος που μου είχε δώσει το ρόλο του Μάριου στο Le Miserables, στους αθλίους του Βίκτορ Ουσουκού, ήταν δοκιμαστικός για τους πρώτους 3 μήνες. Γιατί αν δεν έφτανα στο επίπεδο που πραγματικά έπρεπε, αν δεν μπορούσα να μάθω με φορτικά σύμβολα το ρόλο και να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες της γλώσσας σε σχέση με το κοινό και τη μουσική και το κείμενο του σεναρίου. Αυτό όμως την όπερα δεν καλύπτεται. Και επίσης ότι τότε υπήρχε η δυσκολία ότι για να παίξεις στο West End πρέπει να έχεις μια προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 επαγγελματικών συμβολέων εκτός West End. Ενώ εσύ ήταν πολύ μικρός ηλικία. Ήμουν πολύ μικρός ηλικία, ήμουν μόλις 20 ετών. Είχα πήγα να κάνω μια ακρόαση τελείως τυχαία. Είπα αν μου δώσουν το ρόλο μου τον δώσαν, αν όχι. Είχα ήδη κερδίσει την υποτροφία Μαρία Κάλλας και θα συνέχιζα στις σπουδές μου στο κλασικό τραγούδι. Και πήγα, κέρδισα το ρόλο, φυσικά αυτό με έκανε να αισθανθώ τεράστια χαρά, yeah. Τεράστια υπερηφάνεια που είμαι ένας Έλληνας που πάει στο West End του Λονδίνου, ήταν οι γονείς μου το πρώτο βράδυ, φορούσα αυτά τα κουστούμια που ήταν το όνειρό μου, να παίξω σε μια παράσταση που είναι μιας άλλης εποχής, μιας πιο ίσως ρομαντικής, μιας εποχής που είναι και πέθαινες, ας πούμε, για μια αγάπη, πέθαινες για επειδή ήσουν ρομαντικός, αγαπούσες τους φίλους σου, αγαπούσες τη χώρα σου σε ένα τέτοιο βαθμό που ήσουν έτοιμος να τα θυσιάσεις όλα. Και γι' αυτό έπαθα πάρα πολλά. Συγγνώμη, έπαθα πάρα πολλά και ήταν και ο ρόλος αυτός πραγματικά ένας ρόλος που με χάραξε για όλη μου τη ζωή. Για την πορεία σας μετά. Κύριε Φραγκούλη, έχετε συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς ερμηνευτές του χώρου σας. Όταν βρίσκεστε στην ίδια σκηνή μαζί τους, πώς αισθάνεστε? Μεγάλη χαρά, μεγάλη αγωνία, γιατί όταν βρίσκεσαι δίπλα από τον Πλάσιντο Ντομίνγκο ή τη Μοντσεράτ Καμπαγιέ ή τη Σάρα Μπράιτμαν, που ξέρεις ότι έχουν κρατήσει τη θέση τους στο χώρο και είναι κατά κάποιο τρόπο ιερά τέρατα
της δουλειάς αυτής που κάνουμε τόσα χρόνια. Η ευθύνη μεγαλώνει, αλλά μεγαλώνει και η υπερηφάνεια που, που έχεις μέσα σου, μεγαλώνει σαν καλλιτέχνης. Πιστεύω ότι αλλάζουν τα όρια ενός καλλιτέχνη όταν όντας δίπλα σε μια τόσο σημαντική προσωπικότητα. Και σε κάνει να μελετάς πιο πολύ, να είσαι πιο... να κάνεις πιο συνειδητές επιλογές στη ζωή σου, να μελετάς πιο πολύ και να εκπαιδεύεσαι πιο δυνατά, ούτως ώστε την επόμενη φορά να είσαι ακόμα καλύτερος. Υπάρχει κάποια συνεργασία την οποία θεωρείτε έτσι πιο... μπορείτε να την ξεχωρίσετε, ας πούμε, είπατε Πλάτη, ο Ντομίνγκο, ναι, Καρέρα, ας πούμε, σίγουρα. Πολλές και δυνατές εμπειρίες. Θα έλεγα ότι σίγουρα ο Πλάτη Ντομίνγκο είναι στους πρώτους 3-4 που με επηρέασαν πραγματικά πολύ στις συνευλίες που κάναμε, γιατί ήταν πολύ θετικός, γελαστός, γενναιόδωρος. Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι μπορεί να είναι ένας νέος τενόρος που μπορεί να του κλέψει μια στιγμή. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά, σου έδινε ο ίδιος το χώρο στον οποίο στεκόταν και καθόταν και είχε μια τρομερή ασφάλεια σαν άνθρωπος, σαν καλλιτέχνης, που μου έδωσε πραγματικά πολύ δυνατό βήμα. Δάσκαλος δηλαδή. Ένας δάσκαλος. Ένας δάσκαλος που ενώ ξεκίνησα πριν από 25 χρόνια, περίπου 30 χρόνια, στην πρώτη μου, σχεδόν 30 χρόνια, στην πρώτη μου επαφή με τον Πλάτη Ντομίνγκο, σαν μαθητής βέβαια, πριν καν μπω στον χώρο της όπερας ή στον χώρο της κλασικής μουσικής, όπου του είχα τραγουδήσει το «Λουτσέο Αναστέλα» από την Τόσκα και το «Ντεμία Ιβολέν» τη «Σπίριτη» από την Τραβιάτα, από την πρώτη πράξη της Τραβιάτας του Βέρντι. Και θυμάμαι πόσο με αγκάλιασε, οι πρώτες του συμβουλές, και έτσι είναι μια σχέση που εγώ την έβλεπα ως μαθητής προς έναν μεγάλο δάσκαλο. Και ξαφνικά μετά από πάρα πολλά χρόνια ήμασταν, θα τολμούσα να πω, και κατά κάποιο τρόπο συνάδελφοι επί σκηνής, μοιραζόμασταν μια εξαιρετική συναυλία, τραγουδούσαμε τραγούδια που εμείς τα θεωρούσαμε ένα μεγάλο όνειρο που ίσως μια μέρα να πραγματοποιηθεί, αλλά γινόταν πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή και ήταν πραγματικά πολύ, πολύ όμορφη στιγμή. Κύριε Φραγκούλη, έχετε ερμηνεύσει πολλά διαφορετικά είδη τραγουδιών. Όπερα, pop, action, εστί, δεν ξέρεις πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Υπάρχει κάποιο από αυτά που αγαπάτε ιδιαίτερα? Γιατί όλα τα αγαπάω. Γιατί να σας πω κάτι. αυτό είναι και ο όρος του classical crossover τραγουδιστή. Δηλαδή αυτό που είμαι στην ουσία, για να μπορώ να τραγουδάω τα τραγούδια που τραγουδάω, να συνεργάζομαι με τον Justin Hayward με την ίδια ευκολία όπως θα συνεργαστώ με τον Plácido Domingo. Έχω μια κλασική παιδεία, αλλά θέλω να ταξιδέψω τον κόσμο. Θέλω να διευρύνω τους ορίζοντες, να μην είμαι μόνο στην κλασική μουσική, στην όπερα. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να ακούς όλα τα είδη μουσικής, τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου εμπειρία, να ακούς όλα τα είδη μουσικής, να τα αγκαλιάζεις, να τα αγαπάς, να τα ψάχνεις και να δεις τι σου κάνουν αυτά τα είδη μουσικής μέσα σου. Δηλαδή η jazz μουσική αλλιώς γράφει στην ψυχή μου με τη φωνή της Ella Fitzgerald και του Nat King Cole και του Miles Davis, αυτών των σπουδαίων μουσικών της jazz. Όπως και αλλιώς θα γράψει μέσα μου ακούγοντας με το Λουτσέο Αναστέλα με τον Πλάτη Ντομίνγκο. Αλλά περνώντας μετά από κάποια χρόνια στο χώρο του classical crossover μουσικής, δηλαδή ο χώρος που κινείται ο Ανδρέα Μποτσέλη, η Ντίβο, η Σάρα Μπράιτμαν, πολλοί καλλιτέχνες, μάλιστα ήμουν ο δεύτερος τενόρος μετά τον Μποτσέλη στον χώρο αυτό που εμφανίστηκε στη δισκογραφία παγκοσμίως, και ήμουν η πρόταση, ας πούμε, της Sony Classical απέναντι σε αυτό το νέο είδος μουσικής που λεγόταν Classical Crossover. Τότε ήμασταν και λίγο snob, λέγαμε τι σημαίνει Classical Crossover, ή είσαι Classical ή είσαι Crossover, δηλαδή Ethnic,
μουσική, δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Και όμως υπήρχε αυτός ο τραγουδιστής μαζί με την Sarah Brightman που μας άνοιξαν αυτό το δρόμο. Και θυμάμαι, ενώ είχαμε προγραμματίσει έναν εκπληκτικό πρώτο δίσκο με την Diane Warren, όπου θα τραγουδούσαμε τραγούδια της Diane Warren, με τη Συμφωνική του Λονδίνου, μια τέτοια άποψη, μου είπαν ότι δυστυχώς δεν προχωρήσουμε σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά, γιατί δεν ξέρουμε πώς να σας τοποθετήσουμε στον χώρο του marketing, δηλαδή πώς θα σας πλασάρουμε, πώς θα σας ρυθμίσουμε, ας πούμε, τη δουλειά σας. Και τότε με βάλανε, ας πούμε, αυτό που λέμε στο ράφι για ένα χρόνο και προσπαθούσα να τους πω, να τους εξηγήσω, είναι, το είδος είναι ένας κλασικός τραγουδιστής που έχει όμως ένα ευρύτερο κοινό, δεν μπορούσα να το εξηγήσω αλλιώς. Και όταν άκουσα το Time to Say Goodbye, το Conte Partiro του Αντρέα Μποτσέλη, λέω αυτό είναι το είδος και αυτό πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω καλά. Και βέβαια είχαμε τότε πρωτοπόρους ηγέτες, θα έλεγα, του χώρου, δηλαδή ήταν ο Peter Gelb που με εκείνον υπέγραψα στην ουσία στη Sony Classical και ο Tommy Mottola που ήταν θρύλοι της pop μουσικής και της κλασικής μουσικής, δηλαδή τότε έγινε αυτό το παράξενο πάντρεμα. Δηλαδή τότε δεν διαχωρίζονταν η pop μουσική από την κλασική μουσική, διαχωρίζονταν στους τραγουδιστές, αλλά όχι στους διευθυντές των εταιριών μέσα στο ίδιο κτίριο. Δηλαδή στη Madison Avenue, που ήταν το Sony Building, η εταιρεία, υπήρχε μια... όταν έπρεπε να μιλήσουν για νέα projects και νέους καλλιτέχνες, καθόντουσαν όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι. Είτε από την κλασική μουσική, είτε από την pop μουσική και συζητούσαν τι μπορεί ο ένας να φέρει στο τραπέζι για τον άλλο. Αυτό δεν είναι και το σωστό. Είναι το σωστό, αλλά δεν συμβαίνει. Και τι μουσική, δεν έχει όρια. Όχι. Όχι, και αν ένας εξαιρετικός τραγουδιστής όπως είναι ο Γιώνας Κάφμαν, που δεν τον ξέρουν ίσως περισσότερο τόσο πολύ στο ευρύ κοινό ή ο κόσμος που ακούει pop μουσική, έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα νέο τενόρο, ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι ο πιο σημαντικός νέος τενόρος, μάλλον τενόρος της γενιάς του, που τον έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνία, δεν θα υπήρχε και αυτή η ανταπόκριση και προς την όπερα και προς αυτό το είδος που πάει προς εξαφάνιση ούτως ή άλλως. Άρα το αποτελέσμα τους έκανε καλό αυτό το άνοιγμα. Πάρα πολύ καλό. Και αγάπησε ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Ναι, και έγινε και νομίζω ότι έγινε και μοντέλο για τις υπόλοιπες δισκογραφικές εταιρείες, γιατί τότε ήταν πρωτοποριακή αυτή η κίνηση και η ιδέα να συνεργάζονται οι δύο διευθυντές, οι τρεις ή τέσσερις διευθυντές των διαφόρων μουσικών ειδών, έτσι ώστε και από τη δική μας πλευρά που αισθανόμαστε λίγο πιο κλασική, ας το πούμε έτσι, μάθαμε όλους αυτούς τους νέους εξαιρετικούς τραγουδιστές της pop μουσικής και της jazz μουσικής που δεν θα είχαμε σωστή την άλλη ευκαιρία. Υπάρχει κάποιο τραγούδι, είτε δικό σας είτε κάποιο άλλο καλλιτέχνη που ερμηνεύσατε και σας, γιατί το αγαπάτε ιδιαίτερα και το ξεχωρίζετε? Κοιτάξτε, είναι 2-3 τραγούδια, πρέπει να σας πω. Το ένα είναι σίγουρα το «Χάρτη με το φεγγαράκι» του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί ήταν και το πρώτο τραγούδι που είπα όταν ήμουν μικρό παιδί. Είχα έρθει από την Αφρική και ζούσα με την θεία μου, τη Λούλα, η αδερφή της μητέρας μου. Και στην ουσία, επειδή κατά κάποιο τρόπο μου έλειπε η Αφρική, γιατί γεννήθηκα στην Αφρική, μου έλειπε η οικογένειά μου, ο αδερφός μου, οι γονείς μου. Είχα έρθει στην Ελλάδα και η Ελλάδα ήταν για μένα ένας ξένος τόπος που έγινε δικός μου φυσικά, μια ξένη πατρίδα που έγινε δική μου φυσικά, μια γλώσσα που δεν μιλούσα καλά. Καλό ταξίδι. Γεια σας. Καλό ταξίδι. Δεν μιλούσα καλά, αλλά ο τρόπος που με αγκάλιασε αυτή η μητέρα, θα έλεγα, η θεία μου, η Λούλα, ήταν και ο φάρος για όλη μου τη ζωή και ακόμα είναι η πηγή ενέργειας
σε όλα μου τα τραγούδια, σε όλες τις δουλειές και σε όλα τα ταξίδια είναι πάντα μαζί μου. Η θεία μου λοιπόν ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που με έφερε κοντά στην καλή ποιοτική μουσική. Mm-hmm. Πήγε στο Δι Αθηνών και σπούδασα βιολί με τον Παντελή Δεσποτίδη. Με έφερε κοντά στον καλό στίχο, στα καλά τραγούδια, στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Αυτά που ξεκίνησα από μικρό παιδί έτσι να μπαίνουν στη συνείδησή μου, γιατί πιστεύω ότι από το σπίτι ξεκινάνε. Πάντα. Ξεκινάει η εκπαίδευση και τα παιδιά είναι κατά κάποιο τρόπο ένας καθρέφτης το τι έχουν μάθει με τους γονείς τους. Τις οικογένειές τους, τα ακούσματα, ο τρόπος που θα σου φερθούν, κάπως έτσι θα είσαι και εσύ στην υπόλοιπη σου ζωή, γιατί όλοι φυσικά έχουμε παιδικά τραύματα, αλλά τουλάχιστον με τον τρόπο αυτό, γι' αυτό εύχομαι πάντα σε όλα τα παιδιά να έχουν ένα δικό τους κήπο, μια δική τους ασφάλεια, μια αγάπη από τους κοντινούς τους ανθρώπους, για να μεγαλώσουν μια σιγουριά και μια ασφάλεια και μια καθαρότητα ψυχής. Mm-hmm. Ίσως και αυτά τα παιδικά βιώματα ήταν ίσως η αφορμή για το φιλανθρωπικό έργο το οποίο έχετε εκπονήσει πλην του καλλιτεχνικού έργου σας, γιατί δεν έχετε μιλήσει πολύ γι' αυτό, αλλά έχετε ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, ιδιαίτερα βασισμένο στα παιδιά. Σίγουρα, γιατί τα θαυμάζω τα παιδιά, είναι πραγματικοί ήρωες και αντέχουν πολλές φορές καταστάσεις που ούτε εγώ δεν πιστεύω μετά από τόσα χρόνια και τόσα χρόνια στη ζωή εδώ σε αυτό το πλανήτη πίστευα ότι θα άντεχα. Δηλαδή παιδιά από εμπόλεμες ζώνες, παιδιά στην Αφρική που πεινάνε και δεν έχουν τον τρόπο να εκπαιδευτούν ή να ζήσουν πολλές φορές. Και εγώ προσπαθώ τόσα χρόνια όσο μπορώ και όπου μπορώ να δίνω αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μάλιστα είχα συνδυαστεί για πολλά χρόνια με την Betty Williams που είχε πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, η οποία ακόμα τρέχει και ακόμα προσπαθεί και ακόμα αγωνιά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Μάλιστα έχει χτιστεί μια ιδιαίτερη πόλη, θα έλεγα, μια πόλη ειρήνης που είναι για να βοηθήσει τους σκοπούς του WCCCI, δηλαδή World Centers of Children International, που βοηθάνε παιδιά που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες να ξαναμπούν πάλι σε μια φυσιολογική ζωή μέχρι να είναι έτοιμα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Δηλαδή σχολεία, νοσοκομεία, γιατροί, ψυχολόγοι για να τα βοηθήσουν στο πρώτο καιρό, δάσκαλοι που φροντίζουν τα παιδιά αν είναι πολύ μικρά να τα φροντίσουν. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν είναι τόσο τυχερά και έχουν χάσει τους γονείς τους και τους δύο γονείς τους, δυστυχώς. Και προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν έναν τρόπο να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και φυσικά το Horace Alger Association στην Αμερική, που είμαι ένας από τους, ας πούμε, μπορούμε να πούμε πρέσβης, και βοηθάμε τα νέα παιδιά να μπουν σε προγράμματα ανώτερης εκπαίδευσης. Δηλαδή που έρχονται από... ήδη έχουν... είναι παιδιά καταξιωμένα, αλλά έρχονται από πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή αλκοολικούς γονείς, δύσκολες καταστάσεις, πολύ φτωχές... Κακοποίηση. Φτωχές οικογένειες. Και μπορούν τουλάχιστον να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να αλλάξουν τη ζωή τους, να δουν ένα θετικό μέλλον και να προχωρήσουν στη ζωή τους με ό,τι καλό μπορεί να τους προσφέρει αυτή. Κύριε Φραγκούλη, ο κόσμος σας αγαπάει ιδιαίτερα και αυτό φαίνεται, και μάλιστα και πέρσι που είχατε έρθει ξανά εδώ και δώσατε μία συναυλία, ενώ άρχισε να βρέχει στο Θέατρο Γης, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Δάσους, ο κόσμος δεν έφευγε.
Και εσείς δεν φεύγατε, φυσικά και ο κύριος Περής που ήταν μαζί σας. Και θυμάμαι, γιατί το παρακολούθησα και εγώ, ήταν και εγώ εκεί. Σταματήσατε λίγο πριν την ηλεκτροπληξία. Κάπως έτσι. Ναι, γιατί ο κόσμος, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι έβγαλε τις πολύχρωμες ομπρέλες του. Και ήταν για μας, ναι, σαν να βλέπεις μια εκπληκτική ταινία. Ήταν υπέροχα. Μπροστά σου. Και θέλαμε να τη ζήσουμε αυτή τη μαγεία. Δηλαδή, αισθανόμασταν τη βροχή να πέφτει πάνω μας. Να έχουμε αυτό που λέτε το κίνδυνο, αλλά ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η μεγάλη βροχή. Βλέπαμε, λέγαμε, μήπως νικήσουμε το θαύμα αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και ήταν μια μοναδική στιγμή. Δηλαδή είδα ότι όλος ο κόσμος μας αγκάλιασε πραγματικά. Μάλιστα ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε ένα διάλειμμα. Και αποφασίσαμε εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα κάνουμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Σε περίπτωση που μπορούμε τουλάχιστον να φτάσουμε στο τέλος της παράστασης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Περίπου. Αλλά μας υποσχεθήκατε ότι θα την επαναλάβετε. Σας υποσχέθηκα και επειδή δεν σας λέω ποτέ, δεν υπόσχομαι ποτέ χωρίς να υπάρχει το αντίκρισμα, θα το δείτε, θα τα πούμε σε μια άλλη συνέντευξη κάποια άλλη στιγμή. Αλλά χαίρομαι πραγματικά που είμαστε εδώ, που θα παίξουμε με δύο νέα παιδιά που έχω προσκαλέσει στην παράσταση, τον Θοδωρή Βουτσικάκη, ο οποίος είναι και θεσσαλονικιός, Βέρος, και αυτή τη στιγμή κάνει πολύ σημαντικά και πολύ όμορφα πράγματα. Έπαιξε τον Ερωτόκριτο στο Ειδημανιάρχος με τις καλύτερες κριτικές και όχι μόνο αυτό, έχει συνδυαστεί το όνομά του με πολλά σημαντικά ονόματα του χώρου. Τη Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία τον έχει πάρει υπό την προστασία της κατά κάποιο τρόπο και τη θαυμάζω γι' αυτό, γιατί αγαπάει τα νέα παιδιά και επειδή κάποτε και τώρα βέβαια και για πάντα η Λίνα άλλαξε κάπως τα πράγματα, δηλαδή έφερε ένα πιο σύγχρονο λόγο και μια πιο σύγχρονη έτσι, ανάγκη, τρόπο έκφρασης στην πιο τωρινή εποχή, ειδικά τις δεκαετίες του 80 και 90. Εγώ νομίζω ότι έφερα πολύ αληθινό λόγο. Αληθινό λόγο. Αυτό και θέλαμε να πούμε και δεν τολμούσαμε. Και δεν τολμούσαμε. Αυτό και ναι. Καμία φορά μπορεί να είναι και άγριος λόγος. Ναι. Γιατί δυστυχώς η ζωή δεν είναι ρόδινη και δεν είναι όλα τόσο όμορφα φτιαγμένα. Θα θέλαμε να ζούμε σε ένα ροζ συννεφάκι, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό. Εμείς όμως οφείλουμε, πιστεύω, σαν καλλιτέχνες, να δίνουμε αυτή την αγάπη και την ελπίδα και τη δύναμη στον κόσμο. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να χαμογελάει, θέλουμε να βγαίνει από τις δύσκολες στιγμές του και να τραγουδάει τα συναισθήματά του, να βλέπει έναν άλλο κόσμο, να έχει μια δύναμη και όρεξη για τη ζωή και για το μέλλον, να βοηθούνται τα παιδιά αυτά να μεγαλώνουν με μια έτσι θετική και ουσιαστική ενέργεια που τα βοηθάει και στη ζωή τους και στα παιδικά τους χρόνια, να ζήσουν ωραία καλά παιδικά χρόνια. Υπάρχει κάτι που δεν έχετε πετύχει στην καλλιτεχνική σας ζωή, κάτι το οποίο θέλετε, έχετε βάλει ως στόχο και θα θέλετε να το πετύχετε? Έχω πολλά όνειρα και πολλούς στόχους. Με βλέπετε μικρό και με κοροϊδεύετε. Ναι, σίγουρα. Θα ήθελα να παίξω κάποιους ρόλους στην όπερα. Όπως? Όπως τον Ροντόλφο στην Bohème. Θα ήθελα να παίξω τον Ανδρέα Σενιέ στην όπερα Ανδρέα Σενιέ. Θα με ενδιέφερε να παίξω κάποιους ρόλους στο αρχαίο δράμα. Ναι, στο αρχαίο θέατρο. Musical σίγουρα, αλλά πρέπει να γραφτούν κάποια πράγματα για μένα. Αυτό θα ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Stephen Sondheim. Θα ήθελα ο Andrew Lloyd Webber να σκεφτεί κάτι για μένα. Μια νέα. Ένα καινούργιο ρόλο. Όχι, ένα καινούργιο Phantom. Ίσως. Ο Ραούλ ήταν ο ρομαντικός ήρωας που
αυτές είναι παραστάσεις πραγματικά που σου μένουν. Μια ζωή. Όπως και ο Τόνις στο West Side Story, στη Σκάλα του Μιλάνου το 2000, ήταν για μένα μια εξαιρετική στιγμή, γιατί ένας ρόλος που τον επιθυμούσα να παίξω αυτό το ρόλο από όταν 16-17 χρονών περίπου. Είχαμε κάνει το West Side Story στο σχολείο και έλεγα μια μέρα θα παίξω και θα είμαι και επαγγελματίας Τόνι στο θέατρο. Και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία στη Σκάλα του Μιλάνου. Κάναμε όλες τις πρόβες με όλο το θίασο στην original σκηνοθεσία του Jerome Robbins, που ήταν και χορογραφία και σκηνοθεσία σύμφωνα. Και έτσι ήταν για μένα πολύ μεγάλη στιγμή και προσωπική έτσι, στιγμή που αισθάθηκα ότι υπάρχει μια μικρή καταξίωση στο ότι σου δώσαν, σου κάνουν την τιμή να σου προσφέρουν το πιο σημαντικό. Σε προσωπικό επίπεδο υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πετύχετε? Πολλά και δεν μιλάω ποτέ για προσωπικά, το ξέρετε. Σίγουρα θα ήθελα κάποια στιγμή να υφτήσω ένα παιδί. Ίσως και δύο. Και τρία. Και τέσσερα. Είμαστε τέσσερα. Θα αγαπώ πολύ τα παιδιά. Μήπως θέλετε να μας ζωές έτσι. Όχι, δεν παίρνετε εγώ σε αυτά. Τα αγαπώ πολύ τα παιδιά και πιστεύω ότι έχω τόσα πολλά να δώσω. Και επειδή και εγώ κατά κάποιο τρόπο ήμουν υιοθετημένο παιδί, έτσι τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα έλειπε τίποτα στα παιδιά. Απλά για να πάρεις μια τέτοια απόφαση και να είναι πραγματικά, είναι μια απόφαση ζωής και είναι μια απόφαση που δεν την παίρνεις απλά για να κάνεις παιδιά ή επειδή έχεις στο μυαλό σου την ιδέα να κάνεις παιδιά. Είναι επειδή θέλεις να δοθείς ολοκληρωτικά και να ίσως και να σταματήσει και η μέχρι τώρα πορεία σου. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος πραγματικά εκεί να θυσιάσεις ό,τι έχεις δουλέψει. Ίσως να μην το θυσιάσεις, ίσως να μπορείς να το συνδυάσεις και να υπάρχει κάποιος τρόπος εξαιρετικός. Δύσκολο, αλλά υπάρχει. Αλλά δύσκολο, αλλά υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει ο τρόπος. Άμα αγαπάς και πραγματικά κάνεις αυτή την επιλογή, πιστεύω ότι υπάρχει. Και τώρα μετά από όλες αυτά τις καριέρες, τα στάδια, τις καριέρες, θέατρο, μουσική, όλα τα πάντα, αρχαίο δράμα, music. Πολίτης του κόσμου, ταξιδεύετε από εδώ, γαλινεύει η ψυχή σας κάπου, σε κάποιο μέρος, σε κάποιο σημείο του πλανήτη. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βέβαια. Είναι δυνατόν να μην γαλινεύει. Είναι ίσως ο πιο... καλά, φυσικά είναι η πιο αγαπημένη χώρα στον κόσμο και έχοντας ταξιδέψει στην Ασία, στην Αφρική, στην Αμερική, στο Καναδά, σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα είναι για μένα η χώρα που με κάνει και αισθάνομαι... Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος στην Ελλάδα. Πολλά μέρη. Πολλά. Και η Κέρκυρα. Την Κέρκυρα αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι τόπος καταγωγής μου. Η Κάσος. Και η Κάσος φυσικά, επίσης γαλινεύω στην Κάσο. Η Κάσος είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι όπως ήταν ο πατέρας μου, θα έλεγα. Δηλαδή είναι λίγο πιο, δεν είναι τόσο εξωστρεφής ο κόσμος, αλλά όπως στην Κέρκυρα, ας πούμε, που είναι αυτό που λέμε τρελοκερκυραίοι. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, και η πλευρά σε μένα φυσικά. Όπως και στη θεία τη Ρένα Πλαχοπούλου, που πιο τρελοκερκυραία με την καλή έννοια βέβαια πάντα, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος ζωή και γεμάτος θετική ενέργεια. Και τις μοιάξατε μάλλον. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχω πάρει πολλά. Είναι ένα μέρος που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Το ξέρουν οι πολύ δικοί μου και πολύ στενοί μου φίλοι. Και η Κάσος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Στην Κάσο, ή θα σου αρέσει ή δεν θα σου αρέσει. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Okay. Και εγώ την Κάσο τη λατρεύω. Είναι μια άλλη υπόθεση. Η Κάσος είναι ένα εσωτερικό, δυνατό νησί που τα βάζεις με τον εαυτό σου, τα βάζεις με τους δαίμονές σου, τα βάζεις με την
με την στιγμή που θέλεις να μείνεις μόνος σου. Mm-hmm. Και μένεις πολύ μόνος σου, γιατί η Κάσος έχει μόνο περίπου 1000 κατοίκους όλο τον χρόνο, δύσκολους καιρούς. Και επειδή έχω και τα δύο στοιχεία, αυτοί είναι οι δύο τόποι που αγαπώ πάρα πολύ. Και φυσικά το να κολυμπάω στις θάλασσες, να μαζεύω κοχύλια, να έχω τραγουδήσει αυτό, έχω τραγουδήσει πιο δυνατές άριες κάτω από το νερό. Γιατί στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ταξιδεύω, νομίζω ότι πετάω. Βλέπω τα αυτά ποδάκια που βγαίνουν τη φωλιά τους και προστατεύουν τη φωλιά τους. Όλα αυτά τα αγαπώ πάρα πολύ. Είστε λοιπόν άνθρωπος έντονων συναισθημάτων. Σίγουρα. Έχετε κλάψει τελευταία πολύ, έχετε γελάσει πολύ με την ψυχή σας κάπου. Πάντα. Και κλαίω και γελάω. Άνθρωπος είμαι. Ναι, πολύ human. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, κλαίω κυρίως με τον πόνο των ανθρώπων, με τα παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα και δεν. Πολλές φορές πληρώνουν τις επιλογές των. Των μεγάλων, ειδικά όταν βρίσκονται στο πολιτικό χώρο ή σε χώρους που υπάρχει ένα τρομερό συμφέρον. Όπως με το προσφυγικό εννοείται, τα παιδάκια της Συρίας. Τα παιδιά της Συρίας, όλα τα παιδιά που πολλές φορές φτάνουν σε μια νέα χώρα χωρίς τους γονείς τους, χωρίς αυτό που θα έλεγα η ασφάλεια και αυτό που πρέπει να έχει κάθε παιδί. Και να ζει τη χαρά της ζωής που πολλά από τα παιδιά δεν είναι τόσο τυχερά όσο ήμασταν εμείς. Γιατί μπορεί να λέμε ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, η νεότερη γενιά τουλάχιστον, να ζήσουμε αυτές τις στιγμές σε τέτοιο βαθμό. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει τόση μεγάλη αγάπη και καλοσύνη από τον κόσμο. Και το είδαμε αυτό με τα παιδάκια αυτά και με τη βοήθεια που δώσαμε στους πρόσφυγες. Πώς μπορούμε σαν λαός να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να κοιτάζουμε ένα παιδάκι στα μάτια και να του λέμε σ' αγαπάω πραγματικά. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Γελάσατε. Ωραία κλάψαμε. Γελάμε. Γελάμε πολλές φορές. Γιατί είναι δύσκολες στιγμές. Γελάτε. Γελάω πιο συχνά τώρα, γιατί το έχω βάλει πείσμα να γελάω και μου αρέσει να γίνομαι κλόουν με τους φίλους μου και να λέμε αστεία και να λέμε ωραίες ιστορίες και να αυτοσαρκάζομαι σίγουρα, γιατί πολλοί θεωρούν ότι σηκώνομαι το πρωί, τρώω πρωινό και βγαίνω με το φράκο να πιω τον καφέ μου. Και με το εσείς και με το εσάς και πάντα μου μιλάνε πολύ έτσι, με μια απόσταση. Και εγώ κατά κάποιο τρόπο γελάω μέσα μου γιατί το θεωρώ αστείο. αλλά το σέβομαι και αγαπώ τον κόσμο που με σέβεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί και εγώ έχω μόνο αγάπη και σεβασμό για το κοινό, που χωρίς αυτό δεν θα ήμασταν εδώ και χρωστάμε τα πάντα. Γιατί ειδικά αυτόν τον καιρό ο κόσμος δίνει και από το περίσσευμά του, ας είναι που λέει ο λόγος φτηνό εισιτήριο, ακριβώς αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δίνουν από το περίσσευμά τους και πιστεύω ότι αυτή είναι πραγματική γενναιοδορία και αγάπη προς τον καλλιτέχνη που θέλει να μοιραστεί μαζί τους την καλή μουσική, τον καλό λόγο. Γι' αυτό και εμείς με τα νέα παιδιά και με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, αλλά και με τη Δήμητρα Σελεμίδου που είναι μόλις 20 ετών και έβγαλε ένα καινούργιο δίσκο που λέγεται Τρίτη Έξοδος, με δύο νέα παιδιά, ο ένας νομίζω είναι μόλις 18-19 ετών, που είναι ένας νέος στιχουργός εξαιρετικός και ο Σπύρος Παρασκευάκος, ο συνθέτης. Θέλουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, να δώσουμε πολύ αγάπη στον κόσμο, να τραγουδήσουμε όμορφα τραγούδια. Τραγουδάμε από τον Μάνο Χατζηδάκη μέχρι τον Νικόλα Πιοβάνη, τραγούδια που μας έχουν χαράξει στη ζωή μας, όχι μόνο στην πορεία μας, αλλά και σαν άνθρωποι, τραγούδια που μας έχουν ανοίξει τους δρόμους της ψυχής μας. Και στην ουσία και τελειώνοντας, γιατί ξέρουμε ότι έχετε πρόβα και μάλλον έχουμε καταχραστεί τον χρόνο. Λοιπόν, εσείς με το παράδειγμά σας δίνετε στον κόσμο ότι μπορεί να παλέψει
και εδώ στην Ελλάδα για να... Πρέπει να παλέψεις και εδώ στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι όλο αυτό που λέμε να βγούμε στο εξωτερικό να δουλέψουμε, νομίζω ότι πρέπει και εδώ να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, να βοηθηθούν τα νέα παιδιά και τα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο, να υπάρξουν θέσεις για όλα τα παιδιά, να υπάρξει ίσως ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω σε ποιον θα έπρεπε να αποτανθούμε. Εμείς. αλλά πιστεύω ότι αυτή η χώρα πρέπει να επενδύσει στους νέους και πρέπει να επενδύσει σε προγράμματα να βοηθηθούν τα νέα παιδιά ειδικά να μείνουν στη χώρα και όχι να φύγουν. Mm-hmm. Δεν πρέπει η Ελλάδα να διώχνει τα παιδιά της. Πρέπει να τα καλωσορίζει, να τα φιλοξενεί, να τους ανοίγει πόρτες, να τους χαμογελάει, να τους λέει ελάτε, περάστε, εδώ είστε. Mm-hmm. Δώστε μας κι εσείς τον καλύτερό σας εαυτό. Εκείνη τη στιγμή πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα δώσουν τον καλύτερό σε αυτό, γιατί έχουν πολύ μεγάλη κάρδια και πολύ μεγάλη ψυχή. Και φαίνεται αυτό στους νέους, στους νέους δημιουργούς. Είναι πάντα με το χαμόγελο, πάντα θέλουν, παρότι υπάρχει η δύσκολη στιγμή, το ότι τώρα μεγαλώνουμε και δεν υπάρχει κανένα μέλλον, εμείς οφείλουμε να τους δώσουμε αυτό το... Την προοπτική, το βήμα, το μέλλον, την ψυχική ηρεμία που πρέπει να έχει ένας νέος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Πάρα πολύ. Αγάπη και δύναμη. Και δύναμη. Ευχαριστούμε. Θα μας μιλήσεις εσύ. Όχι. Ξέρετε, τώρα μία φίλη μου θα σκάσει. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία. Ευχαριστούμε. Από καρδιάς. Να είστε καλά. Από καρδιάς. Γεια σας. Γεια σας. Thank you.
Ο Κονδόλιας Γιώργος. Καλησπέρα. Μόλις τελειώσαμε την συναυλία, μια ιδιαίτερη συναυλία, ο Φραγκούλης και οι συνεργάτες του. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να αλλιεύουμε και να φέρνουμε στο θέατρό μας παραστάσεις, όχι μόνο συναυλίες, παραστάσεις, θεατρικές, αναλόγια, ιδιαίτερης αξίας, ιδιαίτερης ποιότητας, ιδιαίτερης αισθητικής. Πάντα το μεγάλο ερώτημα είναι, δοκιμάζεις να κάνεις πράγματα που πρέπει να φέρεις τον κόσμο κοντά ή να πας με τον κόσμο, με τους θεατές εν προκειμένου. Είναι ένα ερώτημα που περνάει σε όλα τα φεστιβάλ, χρόνια τώρα, ένα ερώτημα που απασχολεί και εμάς. Απασχολεί το Δέλτα Σίγμα του Ορφέου, απασχολεί εμένα, απασχολεί όλους τους συνεργάτες μας και πάντα, πάντα, μα πάντα θα βαδίζουμε με γνώμονα αυτό που έλεγα και πριν. Το αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα. Πάντα είναι ένα ρίσκο, πάντα υπάρχει μια αγωνία, πάντα τα χρόνια είναι δύσκολα και όπως λέει και ο Καραγκιόζης, ωραία είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχουν παράδες. Γι' αυτό και τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Γι' αυτό και είμαστε εξόχως προσεκτικοί. Κύριε Χαδόλια, πώς θα τα αποκρίνεται μέχρι στιγμής ο κόσμος στο 46ο φεστιβάλ? Είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα για την αρχή. Είμαστε έτσι συγκρατημένοι, λέγαν παλιά, είμαστε με συγκρατημένη αισιοδοξία, κάπως έτσι. Είμαστε ικανοποιημένοι με την έννοια ότι φτιάξαμε ένα πρόγραμμα, με ένα πλατή πρόγραμμα που περικλείει μέσα πραγματικά διάφορα είδη. Και στο θέατρο και στη μουσική και στις συναυλίες και στο τραγούδι. Έχουμε αναλόγια, έχουμε φιλοσοφικούς και αρχαιολογικούς περιπάτους. Ναι, είναι ένα πλατή πρόγραμμα, ένα μεγάλο μοσαϊκό. Αλλά ναι, αναμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Μέχρι πραγματικά τώρα είναι, ναι, μια, σας έλεγα πριν, ναι, ναι, συγκρατημένη. Συγκρατημένη. Ναι, ναι, ωραία. Δεν είναι και καλός όρος αυτός, το λέμε για να δικαιολογηθούμε, μην νομίζετε. Ναι. Εντάξει, είναι μέσα στη ζωή και αυτός ο όρος. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά, απ' την άλλη, όπως έλεγα και πριν, όπως πάντα πιστεύω, τα φεστιβάλ, οργανισμοί τέτοιου τύπου πρέπει να είναι πρωτοπόροι. Αυτό είναι που τους καθιστά υπεύθυνους εναντί της κοινωνίας, εναντί της πρόοδου, εναντί της τέχνης, της δημιουργίας κυρίως. Και ούτως ή άλλως για να έχει κρατήσει 46 χρόνια είναι θεσμός πλέον. Φυσικά, είναι... φυσικά. Είμαστε σε ένα ιδιαίτερο χώρο, είμαστε σε ένα από τα λίγα αρχαία θέατρα της χώρας που είναι εν λειτουργία και αυτό από μοναχό του είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο με την έννοια ότι από πίσω χωρίς να θέλεις έρχεται και η ιστορία. Από μόνη της σου χτυπά την πόρτα και σε καθιστά υπεύθυνο για αυτά που κάνεις σήμερα. Και είναι και η ενέργεια που έλεγε ο Μάριος Φραγκούλης. Φυσικά. Φυσικά, αν παίξει σε τέτοιους χώρους, προέρχομαι από το θέατρο, έχω παίξει στην Επίδαυρο, έχω παίξει σε αρχαία θέατρα και είναι όπως το λέτε. Περισσότερο θα έλεγα ότι σαν να μην μπορεί κανείς να το μεταφέρει σε έναν άλλον. Είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση του καλλιτέχνη. Έχετε δίκιο ωστόσο. Ναι, ναι. Ο κύριος Φραγκούλης το είπε, δεν το είπα. Ναι, 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 όχι, λέω, έχετε δίκιο που την έβλεπε. Οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται. Έχετε καταφέρει να αλλιεύσει πολύ μεγάλα ονόματα με μεγάλο ειδικό βάρος σε αυτό το 46ο φεστιβάλ. Υπάρχουν πολύ σπουδαίες παραστάσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ανταποκριθεί και το κοινό.
κάποιοι σε τέτοια ονόματα. Μακάρι να είναι έτσι. Και αν το κοινό ανταποκριθεί, ήδη σας χρωστάμε τα καλύτερα των, και ευγενέστερα των συναισθημάτων στο τέλος του καλοκαιριού. Ωστόσο, έχετε δίκιο, ναι. Ήταν ένα πολύ κοπιαστικό ανάγνωσμα τι θα είναι, τι θα είναι τα σχήματα, πώς θα είναι και κυρίως πώς θα τους πείσουμε να έρχουν. Παλαιότερα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Και τώρα υπάρχει ένας όγκος προτάσεων. Εκεί καλείσαι να αλλιεύσεις, να δεις, να καταθέσεις την άποψή σου, να ακούσεις και κυρίως να έχεις πάντα υπόψη σου και γνώμονα ότι αυτό που θα κάνεις τον θεατή σου τον πάει ένας καλή παραπέρα. Αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι μια αγωνία μεγάλη. Μόνιμη αγωνία, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάντως αν όλες οι παραστάσεις πάνε από σήμερα που ο κόσμος δεν έφευγε και είναι μία η ώρα, θα πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, αλήθεια, είναι καλοκαίρι, είναι ωραία πράγματα. Ναι, αλλά και είναι καλοκαίρι. Είναι όμορφα πράγματα, είναι εξαιρετική συναυλία. Εξαιρετική έτσι. Συναυλία. Νομίζω ότι ο Φραγκούλης είναι η αρτιότερη ελληνική φωνή του τα χρόνια. Φυσικά. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν ωραίες φωνές, δεν το συζητώ. Έτσι. Έγινε άνθρωπος. Έχει πολύ μεγάλα ονόματα. Ναι, μπορείτε να μας πείτε στη συνέχεια περίπου τι έχει να δει ο κόσμος? Έχει πολύ ιδιαίτερα πράγματα στο θέατρο, έχει πολύ ιδιαίτερα πράγματα στις συναυλίες. Να, ήδη το Σάββατο έχουμε την Πιαφ. Ένα πρόγραμμα το οποίο έτσι το περιμένουμε και εμείς, το αναμένουμε με αγωνία. Έχει συναυλίες, μια ιδιαίτερη μεγάλη συναυλία είναι με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έτσι, ένας... Μαρινέλα... Ναι, ναι. Υποφίλιο για τους νεότερους, η Ζουγανέλη. Πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Ήθελα να σταθώ στον Ξαρχάκο τώρα, έτσι που το λέτε. Είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία. Είναι και έτσι από τους μεγάλους καλλιτέχνες, τους μουσικούς, σε βάση περιπτώσει, που είναι στο μοσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας. Ένας μουσικός, έτσι, ένας δημιουργός, από αυτούς που η ιστορία τον κουβαλά μαζί. Και πρέπει και εμείς. Είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, ναι, ναι. Ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ναι, αν αυτό είναι έτσι ένα σημείο αναφοράς, πραγματικά με διεθνή αναγνώριση. Αλλά ναι, είναι μια σημαντική στιγμή, νομίζω, για το φετινό μας πρόγραμμα, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Εμείς ελπίζουμε να είμαστε εδώ πάντως, να δούμε για... Όχι. Ελπίζατε, θα είστε εδώ. Θα είμαστε, εντάξει, και μάλιστα θα σας περιμένω ο... Ο Πλάτων το ξέρει. Αυτό θα είμαστε στην πόρτα. Δεν θα αφήσουμε να αρχίσει η συναυλία. Ναι, ναι. Κύριε Τασκουνίδη, δεν πρόκειται να αρχίσει. Αν οι συνεργάτες σας δεν είναι εδώ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Από το Αρχαίο Θέατρο Δίων, εδώ, στην Πιερία. Μόλις τελείωσε η συναυλία του Μάριου Φραγκούλη, για την οποία δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα, γιατί ήταν απλώς απίστευτη, απίθανη. Καταπληκτική. Και αύριο, εδώ στο Θέατρο Δίων, έχουμε την συναυλία Piaf The Show. Το περιοδικό θα το ξαναδείτε την άλλη Παρασκευή, σε 9 η ώρα το πρωί. Καλό σας βράδυ. Καλή νύχτα, να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια.